Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να δούμε ποια είναι η εξέλιξη στα σημεία που χτυπάει έως τώρα η κακοκαιρία. Συνδέομαστε αμέσως με τον συνάδελφο Αντώνη Τσολναρά, ο οποίος βρίσκεται στο Βόλο, κάνει ρεπορτάζ από το πρωί στην περιοχή όπου έγιναν τεράστιες καταστροφές. Αντώνη, ποια είναι τώρα η εικόνα? Γεωργία, εμείς βρισκόμαστε στο κέντρο το οποίο υπό άλλες συνθήκες θα έσφιζε από ζωή, αλλά τώρα λίγα λεπτά πριν τις 11 το βράδυ πραγματικά θυμίζει μια έρημη πόλη. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις στο κέντρο που προσπαθούν ουσιαστικά να σταθούν και πάλι στα πόδια τους μετά από αυτό το καταστροφικό πέρασμα της πλημμύρας και της καταιγίδας. Φυσικά σε κάποια τμήματα του κέντρου φαίνεται ότι έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση. Πλην όμως είναι πολύ σημαντικό και πολύ ιδιαίτερο το πρόβλημα με τους τόνους λάσπης που έχουν συγκεντρωθεί σε αρκετά σημεία, ειδικά στο οδικό δίκτυο, διότι έτσι δυσχεραίνεται και η κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων. Βλέπετε κιόλας, είναι αυτή η εικόνα στα πλάνα του Νίκου του Χατζηστυλιανού. Βεβαίως υφίστανται, Γεωργία, πολλές περιοχές να είναι βουτυγμένες και στη λάσπη αλλά και στο σκοτάδι, διότι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα για δεύτερο 24ωρο. Και φυσικά οι κάτοικοι του Βόλου ζουν και με την αγωνία μετά την πρόβλεψη ότι ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα χτυπήσει ξανά την περιοχή τους. Τώρα, πριν από λίγα λεπτά, είχαμε την ενημέρωση ότι έχει ξεσπάσει μια ισχυρή βροχόπτωση στη Λάρισα και στην Καρδίτσα όμως έχει κοπάσει από ό,τι φαίνεται για την ώρα η βροχή. Για πρώτη φορά από χθες κιόλας φαίνεται ότι υπάρχει ένα μικρό διάλειμμα στη βροχόπτωση και καταγράφηκε και μια υποχώρηση της στάθμης στα δύο ποτάμια της πόλης. Αλλά φυσικά, Γεωργία, όπως καταλαβαίνεις, και στην Καρδίτσα αλλά και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας υπάρχει επιφυλακή για τις επόμενες ώρες και ειδικά να δούμε τι θα ξημερώσει το πρωί. Αντώνη Τσολναρά, σε ευχαριστούμε πολύ. Στη σύνδεσή μας όμως είναι και η Μαρία Ζαφυρίου, η οποία βρίσκεται στο Πήλιο. Και εκεί, Μαρία, εικόνες βιβλικής καταστροφής. Το πέρασμα της κακοκαιρίας, Γεωργία, κυρίες και κύριοι, από το Πήλιο ήταν φωνικό. Ήδη το Πήλιο θρυνεί δύο απώλειες, ενώ υπάρχουν και αγνοούμενοι για ένα πέρασμα που πραγματικά δεν θυμίζει άλλες δεκαετίες του παρελθόντος. Μόνο τη δεκαετία του 50 κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής θυμούνται μια δυνατή βροχόπτωση σαν και αυτή, αλλά όχι με αυτά τα προβλήματα. Και αυτό γιατί κατέβηκε μεγάλος όγκος νερού μετά την έντονη βροχόπτωση εδώ στο παραλιακό μέτωπο, στον Άγιο Ιωάννη του Πηλίου. Μετρούν τις πληγές τους, γιατί τα νερά κατέβασαν φερτά υλικά, κορμούς δέντρων, ακόμη και αυτοκίνητα. Η παραλία πλέον δεν υπάρχει. Το παραλιακό μέτωπο έχει μια πολύ διαφορετική εικόνα. Είχαμε πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτροδότησης. Τμηματικά έχει δοθεί ρεύμα. Η υδροδότηση ακόμη δεν έχει, το πρόβλημα της υδροδότησης δεν έχει αποκατασταθεί. Και αύριο οι κάτοικοι εδώ της περιοχής κάνουν έκκληση στην περιφέρεια και τον Δήμο να ξεκινήσει καταγραφή των ζημιών προκειμένου να αυτές να αποκατασταθούν. Ζήσαμε και κάποιες στιγμές με ανθρώπους οι οποίοι μας περιέγραψαν τις καταστάσεις με τα ορμητικά νερά, πώς προσπάθησαν να σώσουν οδηγούς και επιβάτες στα αυτοκίνητα τα οποία εγκλωβίστηκαν. Χύμαροι πάρα πολύ, προβλήματα πάρα πολλά, μία πολύ δύσκολη μέρα η σημερινή σε πάρα πολλούς οικισμούς του Πηλίου και όχι μόνο εδώ στον Άι Γιάννη όπου βρισκόμαστε. Η πρόβλεψη για τα καιρικά φαινόμενα αυτής της νύχτας κάνει λόγο για νέα βροχόπτωση, νέα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Όλοι είναι σε επαγρύπνηση και πραγματικά δεν ξέρω αν κάποιος κάτοικος εδώ σε αυτόν τον οικισμό που βρισκόμαστε θα κλείσει σήμερα μάτι. Μαρία Ζαφυρίου, σε ευχαριστούμε και σένα πάρα πολύ. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι και ο Γιάννης Ρήγος, ο οποίος παραμένει στη Θεσσαλία, είναι στο Κιλελέρ. Γιάννη, ποια είναι η τελευταία εξέλιξη στο σημείο? Εδώ και λίγη ώρα έχει κλείσει ξανά η Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης. Εμείς βρισκόμαστε στα διόδια του Μοσκοχωρίου. Εδώ λοιπόν, εδώ και λίγη ώρα έχουν κλείσει, έχουν σχηματιστεί και πάλι μεγάλες ουρές και στην άνοδο και στην κάθοδο και οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι έχει πλημμυρίσει και πάλι ένα τμήμα της Εθνικής εδώ κοντά στο Μοσκοχώριο που και βρισκόμαστε, επειδή τα ορμητικά νερά μπήκαν και πάλι μέσα στην Εθνική, με αποτέλεσμα λοιπόν για την ασφάλεια των οδηγών να κλείσει ξανά η Αθηνών Θεσσαλονίκης μέχρι να απομακρυνθούν, να πέσει η στάθμη του νερού και να μπορέσουν με ασφάλεια οι οδηγοί να περάσουν από το σημείο που βρισκόμαστε.
Γιάννη Ρήγο, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, και η Βόρεια Εύβοια μετρά τις πληγές της. Εκεί βρίσκεται και κάνει ρεπορτάζ η Ελευθερία Σπυράκη. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Α, είναι στη σύνδεσή μας. Καλησπέρα, Ελευθερία. Ποια είναι τα νεότερα από το σημείο? Καλησπέρα, Γεωργιά. Η αλήθεια είναι ότι έχει σταματήσει εδώ και ώρα η βροχή, ωστόσο όλη η Εύβοια και κυρίως η Βόρεια Εύβοια βρίσκεται σε επαγρύπνηση και η πυροσβεστική και η αστυνομία συνεχίζουν τις περιπολίες στις περιοχές που επλήγησαν. Να πούμε ότι εμείς βρισκόμαστε στο Πύλι, όπου όπως έδειξε και νωρίτερα το Open και ο συνάδελφος Φάνης Καραμπατσάκης, που βρίσκεται από νωρίς το πρωί στην Εύβοια και δίνει το ρεπορτάζ. Είχαμε την κατάρρευση της γέφυρας, υπάρχουν προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο εδώ στο Πύλι. Να πούμε ότι έχει κλείσει και ο δρόμος από Βλαχιά προς Σαρακίνικο λόγω των φερτών υλικών που ήρθαν από το βουνό. Να αναφέρουμε ότι οι περιοχές που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή, οι οικισμοί που αντιμετωπίζουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Εύβοια είναι το Σαρακίνικο, το Μετόχι, η Βλαχιά, η Στροφιλιά, το Πύλι, το οποίο βρισκόμαστε, το Καστρί. Αυτό το οποίο μας είπαν και προηγουμένως από την αστυνομία εδώ, η οποία όπως σας είπα πραγματοποιεί περιπολίες μαζί με την πυροσβεστική, κάτι το οποίο θα γίνει καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, είναι ότι καλό θα ήταν ο κόσμος να μην μετακινείται. Υπάρχει πρόβλημα σε κάποια σημεία του οδικού δικτύου. Προσπαθούν να αποκαταστήσουν τα όποια προβλήματα, να απομακρύνουν τα φερτά υλικά που σας είπα, ούτως ώστε να αποκατασταθεί σταδιακά το οδικό δίκτυο. Αυτή τη στιγμή τίνει να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, όμως να αξίζει να πούμε, Γεωργία, κυρίες και κύριοι, ότι είναι αρκετά τα σπίτια τα οποία πλημμύρισαν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αρκετά νοικοκυριά έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές, όπως ενημερωνόμαστε. Ενώ τέλος να σου πω ότι και ο κόσμος κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως μας είπε προηγουμένως, θα βρίσκεται σε επαγρύπνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει τα όποια προβλήματα. Γεωργία. Ελευθερία Σπυράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, όμως έχουμε εξελίξεις και στο θέμα του 36χρονου που έχασε σήμερα το πρωί τη ζωή του προσπαθώντας να μπει στο πλοίο. Η Έλενα Γαλάρη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έλενα, τι πληροφορίες έχεις? Οι τέσσερις συλληφθέντες, Γεωργία, οδηγήθηκαν νωρίτερα στον εισαγγελέα στα δικαστήρια του Πειραιά. Για κακούργημα διώκονται και οι τέσσερις. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο διώκονται τα μέλη του πληρώματος. Για κακούργημα διώκεται και ο καπετάνιος. Ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν το Σάββατο, έτσι ώστε να ετοιμάσουν την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσουν. Συγκεκριμένα, η εισαγγελία Πειραιά άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά του μέλους του πληρώματος που φαίνεται σε βίντεο να σπρώχνει τον άτυχο 36χρονο. Για συνέργεια στο αδίκημα διώκονται τα άλλα δύο μέλη του πληρώματος, ενώ σε βάρος του καπετάνιου ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη παρέμβαση στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, που επίσης είναι κακούργημα, διώκεται με βάση τις νέες διατάξεις που ψηφίστηκαν μετά την τραγωδία των Τεμπών. Να σας πω ότι ακόμα η εισαγγελία έχει διατάξει κατεπίγουσα έρευνα για τις ευθύνες του λιμενικού, εάν ήταν εκεί για να αποτρέψει την τραγωδία και τι έκανε όταν το πλοίο έφυγε αφήνοντας αβοήθητο στην τύχη του τον 36χρονο. Έλενα Γάλαρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, είναι μια υπόθεση που από χθες έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Κυρίες και κύριοι, για οτιδήποτε νεότερο θα διακόψουμε εκ νέου το πρόγραμμά μας. Μέχρι τότε, καλό σας βράδυ.